Luego por la noche pido. Toca coña. Ahora sí. Filantropes,
que estoy aquí perdido en su frente. Ah, me he ido tarde. Igual. Vamos, si me gusta. Eso es. Να φέρω στη μνήμη μας περασμένα που υπόθηκαν εδώ για να μπορούμε να έχουμε τη συνέχεια του λόγου. Σταθήκαμε και σχολιάσαμε μέσα από την Αγία Γραφή το θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος στην ωραία πύλη του Ιερού έξω από τον ναό του Σολομώντα. Το θαύμα εκείνο του παραλίτου που είχε 40 χρόνια περίπου παράλυτος. Και που βέβαια ζητιάνεται ο άνθρωπος για να ζήσει και πολύ πιθανόν και εκείνοι που τον σήκωναν και τον μετέφεραν να ζούσαν από την επαιτία του παραλύτου, από τη ζητιανιά που έκανε ο παράλυτος σε όσους έμπαιναν μέσα στο ιερό. Κάπως έτσι στάθηκε ο παράλυτος σαν επέτης, όπως είπαν, όταν είδε τους δύο Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να ανεβαίνουν προς το ιερό και να στέκονται μπροστά στον παράλυτο. Εκεί είδαμε να απλώνει το χέρι και να ζητάει ο παράλυτος και ο Πέτρος να δίνει εξ ονόματος των δύο την απάντηση. Δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Και είπαμε πώς είναι δυνατόν να έχουν τη στιγμή που είχαν πάρει ρητή εντολή από τον Χριστό να μην έχουν δεκάρα επάνω τους, αλλά ούτε και τρόφιμα. Άξιος, λέει ο εργάτης του μισθού αυτού, λέει ο Κύριος μας, και ότι σε όποια πόλη μπείτε μέσα και σας καλοδεχτούν και σας προφέρουν αυτό που χρειάζεται και είναι αναγκαίο για το σώμα σας, θα το πάρετε. Αν δεν σας δεχτούν, ξεσκονίστε και τα πόδια και φύγετε από το σπίτι αυτό. Αυτή ήταν η εντολή του Χριστού. Αυτό ήταν οι Απόστολοι. Και δεν είχαν καθόλου χρήματα μαζί τους. Ανέβαιναν για να προσευχηθούν και ο παράλυτος ζητούσε, είπαμε, και ο Πέτρος του λέει, θα σου δώσω, αλλά όχι χρήματα που δεν έχω, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτη. Και σηκώθηκε ο παράλυτος και εισήλθε μαζί με τους Αποστόλους στο ιερό και έγινε ορατός ο πρώην παράλυτος τώρα υγιής και διαφημίστηκε, θα λέγαμε, από μονάχο του το θαύμα. Ζούμε σε μία περίοδο, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή, η πράξη των Αποστόλων, πεντηκοστής περίοδο, που με τη δύναμη του Κυρίου, που είναι παρόν δια του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πάντα που παρόν είναι ο Κύριος, οι Άγιοι Απόστολοι κάνουν θαύματα καθημερινά και πολλά την ημέρα θαύματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν
να αλλάξει ο κόσμος νοοτροπία, να αλλάξει πιστεύω. Και μάλιστα μέσα σε ένα χώρο όπως ήσαν οι Ισραηλίτες, που ήσαν κολλημένοι στον νόμο του Μωυσή, δεν ήταν δυνατόν να πιστέψει κανείς εάν δεν συνέβαιναν θαύματα δια των χειρών των Αποστόλων. Οι Απόστολοι μαζί με τον Παράδεικο, στη συνέχεια θα δούμε ότι συνελήφθησαν. Και μάλιστα από αυτούς που ήσαν εντεταλμένοι να έχουν την επιστασία του Ιερού. Και κλείθηκαν να απολογηθούν και φυλακίστηκαν. Αλλά πριν σχολιάσουμε τα γεγονότα ένα-ένα, να κάνουμε μια ανάγνωση, να γιάσει το Πνεύμα το Άγιο από την ανάγνωση την ακοή μας και να δώσουμε τα ανάλογα σχόλια όσο μας πάρει ο λίγος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Επαναλαμβάνω ότι ο χολός, ο παράλυτος, ήταν μαζί τους. Δεν εγκατάλειψε τους ευεργέτες και έφυγε. Και στην προσευχή, αλλά και αλλού όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ειδών δε ο Πέτρος, με συγχωρείτε, είναι παρακάτω, στο διαβάσω το δεύτερο. Μετά το θαύμα βρήκε αφορμή ο Πέτρος και έκανε την ομιλία που ακούσαμε στην περασμένη σύναξή μας. Και συνεχίζει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Λαλούντον δε αυτόν προς τον λαόν, επέστησαν αυτής οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Διακονούμενοι δια του διδάσκην αυτούς των λαών και καταγγέλην εν το Ιησού την Ανάσταση των νεκρών. Και επέβαλαν αυτοί στα σχήρας και έθεντο εις στήρισιν εις την αύριον ειν γαρ εσπέρα ήδη. Ενώ οι Απόστολοι κήρυταν στο χώρο του ιερού γύρω από το όνομα του Ιησού Χριστού, έφτασαν την ώρα εκείνη που κήρυτε ο Πέτρος, οι ιερείς, ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Οι ιερείς, ο στρατηγός που είχε αναλάβει την διαφύλαξη του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Οι ιερείς είναι γνωστοί αυτοί που ανήκαν στη φυλή του Λεβί και από εκεί λαμβάνονταν οι ιερείς των Ισραηλιτών. Οι Σαδουκαίοι ήσαν και αυτοί μια τάξη ευγενών, δηλαδή υψηλής καταγωγής, μάλιστα τον Σαδόκ. Για πρώτη φορά τον εγκατέστησε αρχιερέα ο Δαβίδ για να τελεί θυσίες, για να κάνει θυσίες μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, ο Σαδόκ. Και από αυτόν φτιάχθηκε ένα κόμμα αργότερα, το Σαδουκαίων, που δεν πίστευαν στην παράδοση, οι Σαδουκαίοι, ούτε στην Ανάσταση των νεκρών. Σας θυμίζω το γεγονός της επισκέψεως στο πρόσωπο του Χριστού, που τον ρώτησαν οι Σαδουκαίοι, «Κύριε, 9 αδέρφια ήσαν». Και ο ένας πήρε γυναίκα, που πήρε και ο άλλος, και ο άλλος πέθανε με τον άλλον.
Λέει, στην Ελλάδα και εδώ θα είδε, θα είναι γυναίκα από όλους. Αυτό το γεγονός για να δείτε ότι έδινε ένα παρόν, παγίδευαν για να βρουν αφορμή να κατηγορήσουν οι Σαδουκαίοι. Και έτσι και το Χριστό το ρώτησαν. Πιανού θα είναι η γυναίκα στη δεύτερη παρουσία και ο Κύριος απάντησε «Εν γάρτη Αναστάση ούτε γαμούσι, ούτε γαμίζονται, δεν παντρεύονται, αλλά οι σύνος άγγελοι του Θεού. Αλλά όσοι είναι στον Παράδεισο, είναι σαν άγγελοι στον ουρανό ενώπιον του Θεού». Αυτή περίμενε να απαντήσει ο Κύριος ότι κάποιος σε κάτι από αυτό να νίκει. Σαν γυναίκα, αλλά ο Κύριος είπε αυτό που είναι πραγματικό της. Δεν παντρεύονται στην άλλη ζωή, αλλά οι σωσμένοι άνθρωποι είναι σαν άγγελοι του Θεού. Αυτοί ήταν οι Σαδουκαίοι. Πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη, στο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν δέχτηκαν τίποτα από εκείνα που δίδαξε ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν τώρα, βλέποντας το θαύμα μαζί με τους ιερείς και τους στρατηγούς, τα λέγανε η αφρόκρεμα του Ισραήλ, έπιασαν, λέει, επέβαλλοντας χείρας τους Αγίους Αποστόλους και τους έκλεισαν μέσα στη φυλακή για να τους εξετάσουν την επόμενη μέρα. Επειδή ενοχλήθηκαν, λέει η γραφή εδώ, διαφωνούμενοι από το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ακόμη ενοχλήθηκαν και από το θαύμα που πραγματοποίησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Θα ήθελα να σταθώ εδώ λίγο μπροστά τους. Είχαν τους Αποστόλους κήρυκας του Ευαγγελίου του Χριστού. Είχαν και κάποιον παράδειγμα που μόλις είχε ιαθεί μετά από χρόνια ολόκληρα περπάτησε και μάλιστα λέει εξαλώμενος η Αγία Γραφή, γεμάτος χαρά ο παράλυτος και ο κόσμος παλιχάρη και το ίδιο γεγονός. Αυτή η τάξη των ιερέων, των Σαδουκαίων, ο στρατηγός κλπ. Έβλεπε μπροστά το παράλυτο και δεν είχαν παρά να σκύφτουν κεφάλι και να πιστούν για το ότι ήταν πραγματικό της που περπατούσε μετά από 40 χρόνια πλέον και πλέον ένας παράδεισος. Ο Άγιος Χρυσόστομος πάνω στο γεγονός αυτό της θεραπείας και της αποδοχής του θαύματος, γιατί μπορεί να συμβεί θαύμα μπροστά σε μια ομάδα από ανθρώπους, σε ένα λαό ολόκληρο και να συμβεί ακριβώς το ίδιο με εκείνο που βλέπουμε εδώ. Οι αρχαίοι, οι Σαδουκαίοι κλπ. Και το σπουδαίο είναι ότι ήταν άνθρωποι που θα έπρεπε λόγω, θα λέγαμε, ας πούμε του επαγγέλματος, αφού ήταν εντεταλμένοι, άλλος να έχει τη τήρηση του ιερού, άλλος να κάνει να ασκεί ερατικά καθήκοντα μες στο λαό, ιερείς. Και οι Σαδουκαίοι που ανήκαν στην τάξη των αρχιερέων. Ακριβώς οι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δεχθούν το θαύμα, να σπαστούν την καινούργια δασκαλία και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή έβλεπαν μπροστά τους κάποιον να λέει «εγώ είμαι παράλυτος», να το βλέπουν όλοι, να το δέχονται και να το δέχονται. Σχολιάζει λοιπόν και λέει ότι η κακία έχει αυτή τη δύναμη να τελείται το πιο θαυμαστό από τα γεγονότα, θαύμα δηλαδή πολύ μεγάλο, και να σου αφαιρεί τη δυνατότητα να πιστέψεις. Γιατί λέει τετύφλο και να αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και να αυτόν την καρδία. Έχει τη δύναμη να σου κλείνει τα μάτια και να σου πορώει την καρδιά. Αυτή τη δύναμη έχει η κακία. Έτσι είσαι γραμμάτης και φαρισαίοι. Είχε πορωθεί η καρδιά τους για να κλείσει τα μάτια τους. Ο Χριστός μας το είπε και το πράγμα.
Και αυτό για τις, το εσωτερικό της ψυχής τους μέσα απουσίαζε από τους γραμματείς και φαρισαίους εντελώς η καλή θέληση. Εντελώς η καλή θέληση. Και γιατί από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία του Μωυσή ως βιτρίνα για να προβάλλεται ο ενάρετος δίθεν κόσμος των γραμματέων και φαρισαίων. Και σε εμάς, εδώ που ζούμε και υπάρχουμε, υπάρχει αυτή η τάξη των ανθρώπων που ακούγεται, το έχουμε πολλές φορές, να λέγει «Είμαι ο καλύτερος των ανθρώπων μόνο και μόνο επειδή βαφτίστηκα και μπήκα στην Πανηγύρια». Από εκεί και πέρα, αυτό που συχνά ακούμε, δεν αδίκησα, δεν σκότωσα, δεν συκοφάντησα, άρα διάζουν ένα σωρό από δεν, αλλά δεν μας λένε τι καλό κάνουμε. Γιατί παραγγέλει η Αγία Γραφή, τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, απόσκησον από κακού. Ναι, μην κάνεις το κακό όπως δεν το κάνεις. Είναι το ένα σκέλος. Αλλά ποιήσον αγαθόν, λέει. Δηλαδή, παιδιά, παραγγέλει, θα κάνεις, αφού δεν κάνεις το κακό, να κάνεις το καλό. Αυτά που μένει να κάνεις. Και στα καλά ανάμεσα, είναι και η μελέτη της Γραφής, είναι και η προσευχή, είναι και η νοημοσύνη, είναι και ο Σεβοκύριος. Ό,τι πράξουμε στο συνάνθρωπό μας, καλό, το πράττουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, σε όλους τους χώρους υπάρχουν ή θεληματικά τυφλοί, ή θεληματικά πορωμένοι, σαν τους Σαδουκαίους που έβλεπαν μπροστά τους τον παράλυτο και δεν κινούσαν λίγο τη θέλησή τους να πούνε ότι μήπως αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά είναι και πραγματικό, είναι και αλήθεια. Να δούμε στη συνέχεια λίγο. Πολλοί δε, και είπαμε ότι επέβαλαν αυτή τα σχήρας και έθετο εστήριση στην άγρα, πιάσαν τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στη φυλακή για να τους δικάσουν την επόμενη μέρα. Πολλοί των ακουσάντων των λόγων πίστευσαν. Πολλοί, λέει, από το λαό που άκουσε τον λόγο, πίστευσαν. Και γεννήθη ο αριθμός των ανδρών ως οι χιλιάδες πέντε. Οι άνδρες, όχι και οι γυναίκες, μέχρι τη στιγμή εκείνη είχαν ανέρθει στον αριθμό των 5.000. 5.000 λοιπόν, με του Παύλου το λόγο και με του Χριστού τα θαύματα, είχαν γίνει οι άνδρες χριστιανοί. Εγέντο δε επί την αύριον, συναχθήνε αυτόν τους άρχοντας και τους πρεσβυτέρους και γραμματείς εις Ιερουσαλήμ και άνα το αρχιερέα και Καϊάφα και Ιωάννη και Αλέξανδρο και όσοι ήσαν ευγένους αρχιερατικού. Μάλιστα το συνέδριο των πρεσβυτέρων, ένα συνέδριο από τους γεροντότερους και από τους γραμματείς που μελετούσαν τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη, και ο άλλος ο αρχιερέας και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι ήσαν, όλοι αυτοί ήσαν από αρχιερατικό γένος, είχαν επαφή με τον Θεό, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά μέσα, γιατί λέμε ότι έχουμε επαφή με τον Θεό, αλλά ο Θεός ξέρει πώς θα επαφεύουμε με τον Θεό. Και στήσαντε σε αυτούς εις το μέσον επινθάνοντο. Τους έβαλαν στη μέση, σαν κατηγορούμενους, και έπαιρναν πληροφορίες, επινθάνοντο. Ελπία δυνάμει, η ελπία ονόματι επιείσατε τούτο ημείς. Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας, το έβλεπαν.
Στο όνομα πιανού το κάναμε το θαύμα. Και τη δύναμη πιανού κάνε το θαύμα. Εν ποι ονόματι και εν ποι αδυνάμει. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς. Λέει, φωτίστηκε κυριολεκτικά ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα και είπε, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, ή μη σήμερα να ακρινόμεθα επ' ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς, εν τίνη ούτως έσωστε, εάν εμείς σήμερα περνάμε από ανακρίσεις εκ μέρους σας. Γιατί γιατρέψαμε κάποιον ασθενή, στο όνομα πιανού το γιατρέψαμε, ρωτάτε, εν τίνη ούτως έσωστε, γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντή το λαό Ισραήλ, ότι εν το ονόματι Ιησού του Ναζωραίου, όλοι εμείς σε σταυρώσαμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος με συγχωρείτε, μίλησε σκληρά, σε σκληρή γλώσσα. Λίγο παραπάνω είδαμε να ομιλεί ήπια. Τώρα όμως, που μπροστά τους βλέπουν το παράλυτο και δεν βλέπουνε και ρωτάνε στον όνομα τίνος γιατρέφτηκε ο παράλυτος, ο Απόστολος Πέτρος με δυνατή φωνή στο δικαστήριο μέσα, στο όνομα του Ναζωραίου απαντάει, που εσείς πριν από μέρες το σταυρώσατε, που εσείς, ψέξτε, αυτό είναι σαν να λέμε, είστε φωνιάδες. Γιατί για θυμηθείτε, μιλάει για Καϊάφα, για Άννα, μιλάει για τον Βάβα, ακούμε στα Ευαγγέλια ότι τον πήρανε από τον Άννα και τον πήρανε στον Καϊάφα, για να δικάσει και ο ένας και ο άλλος τον Χριστό. Και μάλιστα ήταν εχθροί αυτοί οι δύο οι αρχιερείς. Και τα φτιάξανε τότε όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Στην κακία τα κάνανε καλά. Και εδώ λοιπόν πάλι συνάχθηκαν. Αυτοί που σταύρωσαν δηλαδή τον Χριστό, αυτοί βρίσκονται πάλι μπροστά εδώ και δικάζουν τους Αποστόλους. Ήδη δικαστές. Και τότε δεν σταύρωσαν τον Χριστό. Για κοιτάξτε δείτε κάτι. Για να μην ξανακουστεί το όνομά του. Να το σταυρώσουμε και μάλιστα σαν κακούργο μέσα στους δύο κακούργους για να επέλθει η σύγχυση να τελειώσει μια για πάντα το όνομα αυτού που ενοχλεί τον Ισραήλ τώρα χρόνια ολόκληρα. Και σταυρώθηκε για να μην ακουστεί το όνομά του, έχουν γίνει 5.000 πιστοί, έχει διαδοθεί και επηρεάζεται λαός πάλι. Βλέπουν ότι αντί να σβήσει το όνομα αυτό πάνω στη γη που πολλαπλασιάζεται σε αριθμό πιστών, και εν τούτης δεν τίθονται. Και εν τούτης δεν τίθονται. Είναι, ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει συζητήσει με αιρετικούς, με χιλιαστές ή με ευαγγελικούς, με οποιοδήποτε αιρετικό, θα δείτε ότι δίνεται το φως με το χέρι έτσι, αυτό είναι φως, και θα λέει, βλέπεις εκεί το σκοτάδι. Φοβερό πράγμα. Φεύγει από το ένα θέμα στο άλλο και τώρα ακόμα θαύμα κάνει μπροστά στον αιρετικό. Δεν πιστεύει. Είναι φοβερό πράγμα η αίρεση, το γλίστριμα του μυαλού που στηρίζεται στον εγωισμό και μόνο, αυτό λέγεται αίρεση. Γιατί κάθε ένας μπορεί να μην είσαι αιρετικός, αδβεντιστής, χιλιαστής. Αλλά όταν πριν μόνος και δικαιολογείς και ερμηνεύεις ορισμένα πράγματα για να δικαιολογήσεις τις αμαρτίες σου και κατάσταση δική σου κακή, από εκεί πέρα είσαι αιρετικός. Όταν αδιαφορείς, όταν έχεις άγνοια επάνω σου και δεν προσπαθείς την άγνοια που έχεις να την καλύψεις με τη σωστή τη γνώση του Χριστού, τη δορθή, και λες τα ξέρω όλα, αυτό τα ξέρω όλα που τα ακούω πολλούς, αυτό είναι αίρεση, ας είναι βαθμισμένοι χριστιανοί. Μέχρι να καταλάβουν ότι είναι σε στραβό δρόμο, εδώ παραπέει η λογική του ανθρώπου. Κλειστράει, πέφτει και σου λέει εντάξει, τα ξέρω. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα τον Πέτρο να καίει μέσα και μέσα με καρφί καυτό την καρδιά τους. Σεις είστε φωνιάδες, τους είπε, μπροστά στο λαό. Και ας είναι γνωστό σε εσάς ότι αυτός που εσείς σταυρώσατε είναι ο Ιησούς σταυρωμένος. Αυτόν λέει ήγηρεν εκ νεκρών.
αυτόν ο Θεός τον ανέστησε από νεκρό. Μα δεν είναι δυνατόν να κηρύττεις στο όνομα ανθρώπου που έφυγε από τον κόσμο και μάλιστα με πάθος ψυχής και να μοιράσεις το πάθος του επάνω για τη συμφορά του, τη σταύρωσή του δηλαδή, αυτή είναι η συμφορά του, που την προκάλεσαν αυτοί που είσαι αρχονιάδες και μάλιστα με τόση εμπάθεια που δεν έζησε ποτέ άνθρωπος τόση εμπάθεια σε βάρος. Και ούτε θα περάσει ποτέ τον κόσμο άνθρωπος σαν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός σαν άνθρωπος έπασχε, όχι σαν Θεός, που υπέφερε τόσα δεινά και τόσο πολλά και σε τόσο βάθος σαν τον Ιησού Χριστό, σαν τον Κύριό μας. Αυτό λοιπόν έστε γρεβρών, εν τούτο ούτως παρέστηκε ενώπιον ημών υγιής στο όνομα αυτού του Ιησού Χριστού, στέκεται τώρα αυτόν που βλέπετε εσείς υγιής. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει σε ομή γλώσσα που θα συζητούσαν δυο άλλα μεταξύ τους. Σεις το σταυρώσατε, είστε γονιάδες και κοιτάξτε τι έκανε. Τα μάτια σας είναι τυφλά εντελώς. Δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι στο όνομα εκείνο είναι καλά ο παράδεισος που τώρα είναι υγιής. Αυτός είναι η πέτρα που σεις πετάξετε μακριά. Ενώ σαν οικοδόμοι που είσαστε ήταν ιερείς, ευχερείς αυτοί. Και αυτοί υποτίθεται ότι έχτιζαν τις ψυχές για να δεχτούν τον Μεσσία, τον Χριστό. Αυτός εσείς το σταυρώσατε. Θα ήθελα λίγο, όχι πολλά σχόλια, πάρα πολύ λίγα. Υπάρχουν διάδοχοι των γραμματέων και φαρισαίων και σήμερα. Υπάρχουν και των αρχιερέων διάδοχοι, μα που πολεμούν τον Χριστό, το ξέρετε πολύ καλά, και που κηρύττουν για το Μεσσία αντίχριστο ότι θα έρθει και θα το φέρουν. Μας είναι γνωστό, το λέει μέσα η Γραφή, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν θα συμβεί η μεγάλη αποστασία, δηλαδή μέσα από τις τάξεις των χριστιανών που ερωτισμένοι, θα εγκαταλείψουν την πίστη στον Χριστό και με τα έργα τους και στη θεωρία. Πολύ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και θα είναι το ποίημα του Χριστού μικρό, τότε αυτοί εκεί στο Ισραήλ θα φτιάξουν τον ναό του Σολομώντα, θα ενθρονίσουν μέσα στο ναό τον πολυτελέστατο που δεν γίνει άλλος σε καμιά εποχή, τόσο λαμπρός ναός, θα ενθρονίσουν μέσα σε αυτόν τον Αντίχριστο. Που το φέρουν κυρίως οι μάρτυρες του Χοβάη, χιλιαστέ. Αυτή με το χρήμα του Μπρούκλιν, τον Αντίχριστο. Και βέβαια και ο Κύριος έδωσε μερικά χρώματα για την εποχή πως θα είναι. Ότι θα είναι οι άνθρωποι με γλέντια, με ανηθικότητες και με κάθε μορφή αδικίας και κλίματος μέσα στην Αγία Γραφή. Θα δεσπόζει η αδικία. Και ο κόσμος θα βρίσκεται σε μια ζάλη, όπως λέει η Αποκάλυψη, τέτοια ζάλη μεγάλη, σαν εκείνη που προκαλούν τα κύματα ηχούς θαλάσσης κυμάτων, λέει μέσα η Αποκάλυψη. Θα είναι τόσο δυνατή, λέει, η σύγχυση, σαν εκείνη που περνάει εκείνος βρίσκεται στη θάλασσα και δεν ξέρει πώς θα σωθεί. Λέμε λοιπόν και εδώ ότι αυτοί ήσαν εκτίστες. Και έπρεπε να πάρουν λιθαράκι, να το βάλουν πάνω, λέει, στο θεμέλιο. Και το θεμέλιο που το δίδαξαν οι προφήτες είναι ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν αντί να πάρουν το θεμέλιο, το βάλουν κάτω και απάνω να βάλουν τα λιθαράκια, πήρε το θεμέλιο, λέει, και τον πέταξαν. Το θεμέλιο λίθο. Λίθον όλα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Το λιθάρι αυτό το αρνήθηκαν και το πέταξαν οι οικοδόμοι. Οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, οι Πρεσβύτεροι και οι Αρχιερείς τον πέταξαν. Λοιπόν, αυτόν εσείς, λέει,
που σαν οικοδόμη έπρεπε να τον πάρετε, να βάλετε θεμέλιο, στο όνομα Εκείνου εμείς κάνουμε το θαύμα σήμερα. Δεν έχω γλώσσα δυνατή να σας, να σας μεταφέρω το πόσο δύναμη έχει αυτή η πράξη να βλέπουμε δύο ξυπόλοιτους να κάνουν καλά στο όνομα του Χριστού, να ταράζουν το συνέδριο, να πιστεύει λαός αυτούς τους ξυπόλοιτους και να αρνείται εκείνους τους επίσημους με τα μεγάλα καπέλα τα χειρατικά και να ακολουθεί σε μεγάλο ποσοστό τους δύο αυτούς και να βαπτίζονται ο λαός. Και να φωνάζει δυνατά από τον Εφέστο δικαστήριο, δεν υπάρχει σωτηρία σε κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε σε κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό για τους ανθρώπους παρά μόνο στο όνομα του Ιησού του Ναζαρέου. Ενώ δίσωθεί είναι, αυτό είναι το όνομα που πρέπει να σώζονται και σώζονται οι άνθρωποι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βέβαια όταν είδαν οι Απόστολοι το συνέδριο να ομιλεί με τόσο θάρρος ο Απόστολος Πέτρος, τους κάλεσαν ιδιαίτερα, δεν θα αναγνώσω άλλο από εκεί μέσα, αλλά θα πω το ακριβώς συνέβη, ιδιαίτερα, και τους παρήγγειλαν: θα φύγετε από εδώ τώρα, αλλά δεν θα ξανακηρύξετε στο όνομα Εκείνου. Η απάντηση γνωστή σε εμάς είναι που έδωσε. Λέει, αν πρέπει να ακούσουμε εσάς και όχι το Θεό, κρίνετε εσείς. Και δώστε απάντηση. Αν πρέπει να ακούσουμε εσάς που είστε άνθρωποι και όχι το Θεό που τον διακονείτε όπως λέτε και τον υπηρετείτε, τότε δώστε την απάντηση εσείς. Εμείς όμως ένα πράγμα ξέρουμε, να πειθαρχούμε στο όνομα του Θεού και όχι στους ανθρώπους. Η απάντηση, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Αυτή ήταν η απολογία των Αποστόλων και η απάντηση του δικαστηρίου. Και τους απέτησαν, τους άφησαν ελεύθερους, προσαπηλισάμενοι. Που σημαίνει, αφού τους απείλησαν ακόμη παραπάνω. Τους έβαλαν στη φυλακή του ο Ιησούς Αποστόλος. Και βέβαια, οι Απόστολοι και γενικά όλοι όσοι κήρυταν το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν ήταν μόνο η φυλακή το μαρτύριό τους, αλλά περνούσαν από μαρτύριο. Πάλι με σπράξει Αποστόλων θα δούμε αργότερα να είναι μια πληγή ο Απόστολος Παύλος, το σώμα του, να είναι δεμένος καλά και με θαύμα να σώζεται και να φωνάζει δυνατά στο όνομα του Ιησού Χριστού έρχεται η σωτηρία στον κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού έρχεται η σωτηρία στον κόσμο. Έρχεται, επαναλαμβάνω, η σωτηρία στον κόσμο. Εμείς ζούμε σε ένα κόσμο που έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και στον εαυτό μας αλλά και απέναντι του κόσμου. Υποχρεώσεις σαν εκείνες που είχαν ακριβώς και οι Απόστολοι. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από τους Αγίους Αποστόλους. Μαθητές είναι οι Απόστολοι, βαπτισμένοι στον όνομα της Αγίας Τριάδος, μαθητές και εμείς. Αυτοί βέβαια άφησαν το όνομα του πρώτου και σε έργα
και σε λόγους. Προηγήθηκαν τα έργα και προωθήσαν τα λόγια. Εμείς περνάει το λογισμό μας. Όχι, δεν μπορούμε να γίνουμε και Απόστολοι. Δεν ήσανε οι Άγιοι Απόστολοι. Από άλλη ύλη φτιαγμένη από ό,τι είμαστε εμείς. Σώμα ανθρώπινο έφερναν. Πύρινο σαν το δικό μας. Είχαν όμως μια τεράστια διαφορά από εμάς. Που γι' αυτό δεν ευθύνεται η Απόστολη του Χριστού το Κύριος. Δικό μας είναι. Δική μας είναι αδυναμία. Δηλαδή τι, σε αυτούς ο Χριστός μας με απλό το λόγο τους κάλεσε και είπαν, ναι Κύριε, έχω περιουσία το πλοίο και τα δίχτυα, τα παρατάω και έρχομαι. Άλλοι πάλι είπαν, έχουμε και οικογένειες, τα παρατάω και ερχόμαστε. Λέει και ευθέως αφέντες πλοία και δίχτυα, ακολούθησε τον Χριστό. Και για τους άλλους πάλι παρακάτω λέει, άφησανε τον πατέρα τους και την οικογένεια ολόκληρη και ακολούθησε τον Χριστό. Υποβλήθηκαν δηλαδή σε ανεπανάληπτες στερήσεις. Σε ανεπανάληπτες στερήσεις. Θα λέγαμε εγκόσμιες στερήσεις. Χαρές που είναι και νόμιμες. Γιατί στον κόσμο που ερχόμαστε νόμιμο είναι να έχουμε την περιουσία, νόμιμο είναι να έχουμε παιδιά. Αυτή και αυτή την νόμιμη χαρά την άφησαν και είπαν «Σε ακολουθούμε Χριστέ». Και μάλιστα όταν γνωρίζουμε μέχρι και αυτή τη ζωή τους, την προσωπική, την έκαναν θυσία στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Εδώ τα σχόλια στη σύγκριση ανάμεσα σε εμάς και στους Αποστόλους κάπου σταματάνε, γιατί δεν υπάρχει η θέληση από πλευρά δικής μας τουλάχιστον να αγαπάμε τον Χριστό, τουλάχιστον να έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό, γιατί και ο άλλος περιμένει από εμάς να δει ο Χριστός, να είναι η μαρτυρία μας έξω στον κόσμο. Η μαρτυρία μας εκείνη που δεν θα είναι για να φέρεται σαν βιτρίνα όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά να μιλάει από μονάχη της, γιατί ο Χριστός μας καλεί να δώσουμε τη μαρτυρία σαν τους Αγίους Αποστόλους. Αδελφοί μου, λέει εδώ στην Αποκάλυψη στο τέλος, δεν ξέρω εάν είμαστε στη θέση να πούμε ένα ναι τεράστιο ή ένα όχι τεράστιο, όχι είναι εύκολο, αλλά το ναι τεράστιο. Δηλαδή τι λέει, ότι έρχεται κάποια εποχή, δεν ξέρω πόσο μακριά είναι, αν είναι πολύ κοντά, που η Εκκλησία του Χριστού θα γίνει Εκκλησία των σπηλαίων. Έχει ακούσει νομίζω. Δηλαδή, όπως διώκονταν οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και άνοιγαν τρύπες, έβγαιναν κατακόμβες μες στη γη, έγινε μια πολύ πιο χειρότερη εποχή που οι Χριστιανοί δεν θα μπορούν και να πάνε ακόμα. Κάπου εκεί το πάνε αυτοί οι μεγάλοι που έχουν στήσει τα κομπιούτερ εκεί στις Βρυξέλλες και μας έχουν μαντρωμένους όλους μέσα σε καζέτες και θέλουν να μας δώσουν και τις καρτέλες ώστε να μην έχουμε χρήματα στα χέρια μας και να πηγαίνουμε με την καρτέλα, δεν μας έχουν δώσει ακόμα, που θα φέρει το αντιχρήστο τώρα μα επάνω, να δείχνουμε στην τράπεζα να μας δίνει λεπτά. Εκεί πορεύονται τα πράγματα. Δεν λέω ότι ο καρτέλας είναι ένας ολόκληρο φορμένο. Χρήμα, όλοι στην τράπεζα. Καταλήγω ότι έρχεται στιγμή, το λέει εδώ η Αποκάλυψη, που δεν θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς.
και δεν θα κεραπάς. Και αναγκαστικά θα βγεις έξω στα βουνά να τρως πόρτα. Εκεί χρειάζεται. Εκεί μας θέλει. Ένα θέμα που ετοιμάζω για να το κάνω κάτω στο κύριο Σουλατζή είναι ακριβώς πώς έφταναν στο μαρτύριο όλοι οι μάρτυρες του χριστιανισμού όλο τον αιώνα. Δηλαδή, ποια προετοιμασία έκαναν. Και τότε έρχονταν η στιγμή, λέγανε Χριστέ μου, σε αγαπάμε, να κάνεις τον Χριστό, τους δέρνανε λίγο, τους κάνανε κομμάτι, ένα κομμάτι και αντιμετώπιζαν το μαρτύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής και έφταναν στα χέρια του Χριστού. Για να φτάσουν εκεί, χρειάζεται μια προπαίδεια, που αν δεν υπάρχει προπαίδεια, λες τα παιδιά σχολείο σήμερα, με ρωτάγανε τα παιδιά, πάνω στο θέμα είναι, γιατί κάτι είπατε εσείς, λέει να μάθουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Πώς θα κάνουμε παιδιά, άμα παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να παραδούμε έναν άρρωστο ή δεν μου τη δίνουμε να προσφέρουμε κάποια χρήματα ή κάποιο φυλακισμένο. Και το γεγονός είναι ο Χριστός προσωπικά έδειξε τον τρόπο. Πόνεσε ο ίδιος. Τώρα εσείς είστε παιδιά είπα. Κάπου θα βάλετε τα γονατάκια σας κάτω, θα κάνετε προσεπούλα σας, θα κουραστούν λίγο τα ποδαράκια σας. Να μιλήσετε για αυτό που είναι άρρωστος στον Χριστό. Και βέβαια δεν μπορείτε, δεν έχετε οικονομικές δυνάμεις για 10 λεπτά. Και εκεί πάλι θα μιλήσετε στον Χριστό να βρει άνθρωπο να στείλει για να δώσει εκείνο που δεν έχει. Και αν θέλετε κι άλλο, όχι, σε μόνιμη βάση, κάπου θα μείνετε και λίγο παρακάτω από γορτάτη, να καταλάβετε τι σημαίνει πείνα. Και να κάνετε προσευχούλα στο Θεό, θα σας ακούσει. Θυμάμαι, λέω, πριν από χρόνια στην Αθήνα, κάποιος γέροντας αγιασμένος και πεθάνει τώρα, είχε μια θιά και τον διακονούσε. Ήταν τέτοια εποχή, έρινε χιόνι έξω και βγήκε στο μπαλκόνι απ' έξω. Στον μπαλκόνι απ' έξω. Και το χιόνι και έκανε προσευχή. Μπαίνει μέσα, λέει, τι κάνεις αδελφιά. Με παιδί μου προσεύχομαι για εκείνους που είναι σκοπιά. Τους φαντάρους που είναι στο χιόνι μέσα και φυλάνε σκοπιά για εμάς. Προσεύχομαι για εκείνους που κάνουν σκοπιά τώρα, παιδί μου. Το αντιλαμβάνεστε πώς μπορούμε να παίρνουμε μέρος σε κάθε αδυναμία και κάθε πόνο ανθρώπινο, ώστε να καλύψει ο Χριστός με και εκείνος που γνωρίζει με τον τρόπο του τα κενά εκείνα. Κάπου δεν στεκόμαστε σωστά. Κάπου ζούμε σε ένα αιώνα και σε χρόνια καλοπέρασης τώρα. Δυστυχώς. Χρόνια καλοπέρασης. Αν δεν μάθουμε να πίσω σε να θυσιάσουμε στον εαυτό μας. Εγώ τουλάχιστον έχω μάθει τον εαυτό μου να προσφέρει θυσία, κάποια καλοπέραση. Πώς θα φτάσω σε αυτό το μαρτύριο που λες τώρα είσαι τόσο εύκολο. Το λες εύκολο. Όχι. Και έπειτα λέει το θέμα που ετοιμάζω είναι δώρο Θεού για εκείνους που ετοιμάζονται πάντοτε. Και που έχουν λαχτάρα μέσα τους. Αν υπάρχει τέτοια λαχτάρα μέσα μας, λέμε Χριστέ μου, σε αγαπάμε, τότε Χριστός βρίσκει τον τρόπο και μας δίνει μηνύματα εδώ στην ψυχή μας ζωντανά ότι ζει και υπάρχει και φτάνουν στο σημείο εκείνο. Και εδώ οι Απόστολοι άφησαν γονείς, άφησαν παιδιά, άφησαν περιουσίες και τη ζωή τους άφησαν, που σημαίνει ότι είχαν ανάλογα προετοιμαστεί για εκείνο το μεγάλο έργο. Θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς, εγώ τελείωσα, ο χρόνος συνεχίζει, να εντείνουμε, θα δούμε παρακάτω σε άλλο θέμα, κάποιο έργο που έχουμε και που μας είναι εύκολο. Ούτε να πονέσουμε χρειάζεται, ούτε να χύσουμε μα χρειάζεται, τίποτα. Η προσευχούλα είναι δικό μας έργο. Και μάλιστα Άγιο έργο. Πολύ Άγιο έργο. Ποιος γονάτισε και ζήτησε πνευματικά και δεν βρήκε μαζί με τα πνευματικά και τα υλικά αγαθά. Για να και τούτα εδώ που μελετάμε και διαβάζουμε, για να γίνει το έργο μεγάλο, γιατί νομίζω ότι είναι μικρό έργο,
να ακούμε τον λόγο του Θεού. Και όμως πόσο επιπολέα το παίρνει αυτό. Τα ξέρω. Λέω Χριστός μας, λέω Χριστός μας και να το έχει ακούσει εκατομμύρια φορές κάτι. Εγώ είμαι παρόν, αγιάζω την ακοή σου, αγιάζω την καρδιά σου. Έχοντας τη σύραξη αυτή μέσα που κάνουμε εδώ πέρα εμείς στο όνομα του Χριστού, μικρό το έχετε, όπου είστε μαζεμένοι και εγώ στη μέση. Ευχαριστώ για αυτήν. Κάποιος, έλα, καλά έκανες κάτι θες. Από ό,τι άκουσα, νομίζω ότι το σημερινό θέμα στέκεται σε μία κίνηση του Ιησού Χριστού. Που γραμματίσει οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, που παίρνετε τον νόμο του πατέρα μου, την Παλαιά Διαθήκη, και την εφαρμόζετε στο λαό και εσείς δεν τον τηρείτε. Οι Απόστολοι ήταν τηρητές. Οι Χριστιανοί, εμείς πρέπει να είμαστε τηρητές. Γιατί? Για να είμαστε υπόδειγμα, για να ανέβουμε όλοι πνευματικά, θέλει το να είμαι παράδειγμα. Έχουμε ξεφύγει από το παράδειγμα. Ακούω τη φωνή τώρα που λέει ο Κύριος, σε μένανε ουε υποκριτέ. Μιχάλη φέρνει. Εκεί είναι το θέμα όλο. Είναι η παρουσία μας να είναι έμπραχτη. Θα ήθελα να δώσω συνέχεια στον Μιχάλη τον λόγο που είπε με κάποιο σχόλιο του Αγίου Ιωάννου Ξεστόμου. Απευθύνεται σε όλους μας. Περιφρονήσαμε το Θεό, μισήσαμε το καλό όνομα, καταπατήσαμε το θέλημα του Χριστού, εξαφανίσαμε την τροπή, κανένας δεν μνημονεύει το όνομα του Θεού με σεβασμό. Και εσύ με έναν αγαπάς κάποιον και στο άκουσμα του ονοματός του εξανίστασε, το Θεό δε επικαλείσαι τόσο αδιάφορα, συνεχώς σαν να μην είναι τίποτα σπουδαίο. Κάνει σχόλιο και λέει, εκεί στο όνομα του Χριστού είναι το θαύμα και εδώ εσύ σαν χριστιανός πιάνεις το όνομα του Θεού σαν να μην είναι τίποτα σπουδαίο. Άρα σε αδερφός κάτι. Θα σου αγγεί ότι κάτι θέλεις. Όχι, μου αρκεί να ακούω, ευχαριστώ. Εκεί να ακούς. Άρα σε αδερφός από εκεί τίποτα. Κύριε Κώστα, κάνουμε μια πράξη κακή τώρα και λέμε ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Ο Θεός δεν σε τιμωρεί αμέσως. Ο Θεός περιμένει τη μετανιά σου, όπως οι σταυρωτέ τώρα του Χριστού μας. Σταυρώσανε τον Χριστό, αλλά τι είπε. Μετανοήσατε, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας συγχωρήσω. Δεν τους καταδίκασε. Άλλωστε, περιμένει όλους μας. Και έπειτα η τιμωρία που ανέφερες προηγουμένως δεν είναι από μέρους του Χριστού. Η τιμωρία, γιατί δεν τιμωρεί ο Χριστός. Ούτε ο Θεός τιμωρεί που είναι αγάπη. Όχι. Εγώ ο ίδιος παίρνω το κλειδί και πάω ή εδώ ή εκεί. Προσωπικά όπου κάνω την επιλογή. Ναι. Έτσι είναι. Και όταν λέμε ο Θεός οργίζεται, συμβαίνει το εξής. Παίρνω το Θεό από τη μέση και φεύγει και ζω στην οργή μέσα. Άνθρωπος που ζει μακριά από το Θεό, ζει μέσα στην οργή. Αυτή είναι η οργή του Θεού που λέμε. Νομίζω είναι απλά το πράγμα. Πάμε στον αδελφός κάτι να πει. Νομίζω δοκιμασίες δίνει για να συνετιστούμε και όχι απλώς. Και όχι οργίζεται εναντίον μας και μας τιμωρεί. Ποτέ δεν μας τιμωρεί. Ναι, λέει ότι παραχώρηση στα χέρια κάποιας δοκιμασίας για να έρθουμε κοντά του, το κάνει από αγάπη. Και βέβαια, το καιρό της δοκιμασίας δεν μας αφήνει και μόνο τους. Ποτέ. Αλλά παράλληλα με το βάρος, δίνει και τη δύναμη να σηκώσουμε. Παράλληλα με το βάρος. Τι λες κύριε Θεοδοσίου εσύ. Θεοδοσίου δοκιμάστηκε. Άλλη δοκιμασία δεν μπορώ να την αντέξω. Λιώνω μου, θα πέσω λόγω. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, περνούσε από το λογισμό σου ότι μπορείς να περάσει μια ασθένεια θανατηφόρα και αυτή πέρασες. Είπαμε. Ασθένεια, δεν ζεις. Είπαμε. Και είδε όρθες και γυρίζεις. Τις μεγάλες δοκιμασίες. Δεν το είδες μεγάλες δοκιμασίες. Φοβερές δηλαδή. Ναι. Κι όμως. Άμα μακριά από το άντεξαν και όταν μέσα στη Μεγάλη Θεία να είχα τη μεγάλο θάρρος
και συνομιλούσα και αυτό με όλους τους συνασθενείς μου μέσα. Άρχισε ο Χριστός όμως. Είχα την Ανάσταση του Κυρίου απάνω στο κομμωδί. Και μου λέγανε καθηγητές που με βλέπαν την πρώτη εβδομάδα, μου λένε, εσείς κύριοι είσαστε γιατροί των σωμάτων. Ότι με αυτόν που έχω στο κομμωδίνο είναι των ψυχών. Πάνω από όλα, πάνω από όλα. Ναι. Πράγματι δηλαδή, όλοι με... Την κρύψανε τη μούρη τους. Όχι, ήταν μια καθηγήτρια που ήταν... Πιστή. Πιστή πάρα πολύ. Και μου κοιτούσε όλο το αυτό. Μου λέει, πιστεύεις, λέω, αλλήμον, εσύ δεν πιστεύεις. Πώς δεν πιστεύω. Και όλοι γιατί πιστεύουν. Μάλιστα. Μα λένε. Πήρε τη βεβαίωση ότι ζει ο Κύριος. Ένας διπλανός μου ήταν άθεος. Ναι. Από τη Ζάκη. Ναι. Και τη δεύτερη εβδομάδα πήγα στο Επισάκη στο Πάτερ Πλάτωνα. Ναι. Που είχε το λαϊκό νοσοκομείο. Και του λέω: θέλω να ξυμολογηθώ. Ξυμολόγησε ο άνθρωπος. Και μου είπε: αύριο θα έρθει στη λειτουργία. Του είπα του γιατρού, του λέω: θα μου κάνουν πιο γρήγορα τη λειτουργία. Μου κάνανε εντοφλέβες ενέσεις. Μάλιστα. Θέλω να προλάβω όλη τη θεία λειτουργία γιατί θέλω να κοινωνήσω για το. Με κοίταζε καλά καλά. Μετά με κοροϊδεύανε μέσα στο γορθά. Φάλαμε, ναι. Και μου λέει όταν γύρισα τόσο ώρα σαν γιατί πέθανε. Α, κοινή, αυτός που είχα δει εγώ. Ναι, μου λέει ετοιμάστηκες, μου λέει είσαι γιατρό. Του λέω ευχαριστώ, Αντώνη. Μην ανοίγεις το τάφο μου και έφυγα την Παρασκευή το Σάββατο πολύ πέρα. Και έκανα θυσία και η γυναίκα μου για να πάρει την Αγία Κοινωνία. Και δεν πήρε. Τι έκανα, αυτά από τις ώρες δεν γίνονται ποτέ. Προσοχή μας μέσα στα όλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίς σήμερον, κάθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέργηση μας πειρασμών, αλλά δείσαι ημάς από του πονηρού. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται, λεσχυτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήρης αμαρτωρών δε είσαι ογχωνάς, αλλά ορθάσον ως αγαπτή, εις την βοήθεια ημών των Χριστός καυγαζόντος εις ταχύνωνης πρεσβείας, και σπέψον εις ηκεσίας, την προστατεύουσα η Θεοδόγε των τιμώνων σε. Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπερμαχός και θαυματουργός θεοφόρες πυρίδων πατήρ ημών. Θεόν εκράσιε τάφο προσφωγής και όφηλης Χριστού μετεβάλλες. Το μέρμητας Αγίας σου ευχάς, αγέλους έρχες η λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε, δόξα σαντί, δόξα το σε, στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασινιά. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ανόχηση.